κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το 5, αυτό ποτέ έγινε. Το 5 ήταν, το 2005. Μετά, το 4 το αρχίξαμε και το 5... Ναι. Όταν απερίφθη αυτό, είχαμε πει να γίνει στο παλιό δικαστήριο. Μάλιστα. Και μάλιστα. Στο παλιό δικαστήριο... Έχεις δίκιο. Ναι, δεν θυμάμαι τις χρονολογίες. Επειδή εδόθη στα αρχεία του κράτους... Όχι, νομίζω... Το παλιό δικαστήριο τώρα είναι τα αρχεία του κράτους. Νομίζω ότι μας είπανε αυτό δεν χρειάζεται. Όταν θα γίνει το καινούριο δικαστήριο εσείς θα το πάρετε. Αλλά εκ των υστέρων μάθαμε ότι το δικαστήριο ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έτσι. Και δεν έχει καμία θέση ο Δήμος Σπάρτης και το παλιό δικαστήριο θα φτιαχτεί κατά αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιηθεί ως αρχεία του κράτους. Ναι. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, πάντως το μόνο. Ακόμα τίποτα είναι. Το μόνο που βλέπω εγώ είναι. Να μην καταρρεύσει μόνο. Αυτό βλέπω και εγώ γιατί περνάω κάθε μέρα μπροστά. Έτσι. Φοβάμαι να μην καταρρεύσει. Και θα είναι οδυνηρό γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο και χαρακτηριστικό της εποχής του. Κοίταξα ότι το κτίριο αυτό ιδρύθηκε το 834. Ιδρύθηκε αυτό το κτίριο. Το δικαστήριο. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό κτίριο και νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει κάτι και να μην τα αφήσει το κτίριο αυτό να παραμένει. Είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας. Παιδείας. Δικαιοσύνης νομίζω. Παιδείας. Όχι, εντάξει. Τα αρχεία του κράτους πλέον υπάγονται σε αυτή τη δικαιοδοσία. Παιδείας και θρησκευμάτων που λέγαμε. Παιδείας και θρησκευμάτων. Και το ξέρω γιατί αρμόδιος. Και διαβίου μάθηση λέμε σήμερα. Ναι, και διαβίου μάθηση. Αρμόδιος για την συντήρηση και για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ναι. Ήταν ο υφυπουργός από την Τρίπολη, ο Λικουρέτζος. Ο Ανδρέας ο Λικουρέτζος, που είχα μια συζήτηση μαζί του σε ανύποπτο χρόνο, ναι. Και μου λέει δεν ξέρω τίποτα, δεν είναι. Λέω πώς θα γίνει να... Λέει στείλε μου ένα γράμμα, ένα σημείωμα για να το προχωρήσουμε, να το ψάξουμε, να το βρούμε και να το προχωρήσουμε να το φτιάξουμε. Αλλά δυστυχώς δεν προλάβατε. Δεν προλάβανε. Άλλαξε η κυβέρνηση και δεν ξέρω τι ακριβώς. Οπότε πρέπει να γράψουμε άλλο γράμμα τώρα για τι σημαίνει η κυβέρνηση. Έτσι. Γιατί αυτό νομίζω... Τώρα έχουν όμως σταματήσει όλα τα έργα γιατί είναι θέμα λιτότητος. Νομίζω ότι για να αλλάξει. Να δούμε τον αναπτυξιακό νόμο τι θα προβλέψει. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι, αλήθεια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσα πολλά χρήματα αυτό το κτίριο να το φτιάξει τουλάχιστον απ' έξω. Να φαίνεται όμορφη πόλη. Γιατί αυτή τη στιγμή με κάτι σίδερα που έχουν βάλει και κάτι δίχτυα απ' έξω. Σοκάρι. Βέβαια. Είναι και ένα άλλο θέμα, κύριε Φεδούρη, που θέλουμε να το αναπτύξουμε, άμα μπορέσουμε. Εμείς οι Λάκωνες από το εξωτερικό μπορούμε να βοηθήσουμε το Δήμο εδώ της Σπάρτης να κάνει μερικά έργα για να μπορέσει να φέρει τον τουρισμό εδώ στη Σπάρτη πιο περισσότερο από ό,τι έχουν. Δεν έχουν βάλει τίποτε αγάλματα τα οποία μπορούσαμε να βάλουμε σε διάφορα μέρη στη Σπάρτη. Έτσι. Δεν έχουν κάνει τίποτε. Ενώ ο Μακαρίτης, ο Αντωνάκος, ήταν υπέρμαχος αυτής της, ναι, ιδέας. Δηλαδή ήθελε, αν είναι δυνατόν, όπου μπορούσε σε παρκάκια, έχουμε, σε τέτοια, να το γεμίσει με. Έχουμε 30 βασιλιάδες της Σπάρτης την εποχή. Σωστό, αυτή. Σωστό. Περάσαν. Σωστό. 4-5-6 από αυτούς, τους πιο διάσημους, μπορούμε να τους βάλουμε σε διάφορα μέρη αυτά τα αγάλματα. Και εμείς οι Λάκωνες μπορούμε να παίξουμε κάποιο σημαντικό ρόλο για να γίνουν αυτά. Αλλά όπως βλέπω δεν υπάρχει όρεξη. Δεν υπάρχει αντίλογος από μένα. Όχι, υπάρχει κάποιο άλλο που είναι το πιο σημαντικό. Ίσως ένα άγαλμα να χρειάζεται πολλά χρήματα. Εντάξει. Αλλά μία καλλιέργεια σε αυτό το πράσινο, ένα γέμισμα το χώμα, να γίνει το πράσινο ωραίο όπως το βλέπεις σε άλλες πόλεις. Γιατί νομίζω η λεωφόρος Λυκούργου
με ένα αυτοκίνητο χώμα, η λεωφόρος Λυκούργου με ένα αυτοκίνητο χώμα γέμιζε όλο απάνω το τσιμέντο μέσα στη μέση με ένα ωραίο χορτάρι και με ένα ωραίο κόψο, να λες, ναι, μεν έχουν βάλει κάτι τριανταφυλές το οποίο είναι πολύ ωραίο, αλλά μπορούσε να γίνει καλύτερα. Λοιπόν, το, αυτό, το άγαλμα του Λεωνίδα, το άγαλμα του Λεωνίδα, μπορούν να πάρουν και το άγαλμα του Λυκουργού, να το βάλουν κάπως κοντά με του Λεωνίδα το άγαλμα. Εκεί ανοίγει. Λοιπόν, το, η τοποθεσία που είναι ο Λεωνίδας, μπορεί να οι, οι Σπαρτιάτες να, να πάρουν έναν αρχιτέκτον και να κάνει ένα ωραίο σχέδιο που μπορούν να βάλουν και άλλα αγάλματα εκεί, όποτε να έρχονται οι ανθρώποι κάτω στη Σπάρτη να πηγαίνουν σε ένα μέρος να βλέπουν τα αγάλματα αυτά. Μα καταρχήν έχει λεχθεί κατ' επανάληψη και από την αρχαιολογία και από όλους ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό το στάδιο από εκεί να φύγει. Διότι εκεί δεν μπορεί να γίνει αγώνας, δεν έχει να παρκάρει κανένας. Δεν και το κυριότερο, δεν είναι για όλους αυτούς τους λόγους, όσο για το ότι κάτω από το χώμα στο στάδιο υπάρχουν αρχαιότητες υψίστης αξίας. Είναι σκεπασμένες. Και είναι σκεπασμένες. Και είναι απαράδεκτο να, μην, να έρχεται τουρίστες και να, του λέει, να λέει πού μπορώ να ειδώ για την αρχαία Σπάρτη και να μην υπάρχει πουθενά αρχαία Σπάρτη. Αρχαία Σπάρτη. Ενώ έχουμε το αρχαίο θέατρο που είναι εκεί απάνω, είναι η αρχαία Σπάρτη, τα, τα ερείπια εκεί, η Ακρόπολης από κάτω κλπ. Και φτάνει μέχρι πίσω στο νέο μουσείο που πάνε να φτιάξουν τώρα. Ευτυχώς και υπάρχει το Ίδρυμα Νιάρχου που, που έχει αναλάβει να το χτίσει. Ναι. Ωραίο έργο αυτό. Και να το φτιάξει. Και κάποια στιγμή ελπίζουμε να έχουμε πλέον ένα μουσείο. Γιατί τώρα δεν έχουμε ούτε το μικρό, ούτε και καινούριο μεγάλο. Τίποτα. Δυστυχώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δυστυχώς δεν μπορούσα να το κάνω. Να φάει και το πόδι με μερικές κλωτσιές. Θα δούμε ο καινούριος δήμαρχος, όποιος βγει, τι θα κάνει. Που θα έχει τώρα μεγαλύτερη δύναμη. Μεγαλύτερος δήμος. Μεγάλος δήμος, με μεγαλύτερη δύναμη και με μεγαλύτερες δυνατότητες. Εύχομαι στον καινούριο δήμαρχο να κάνει κάτι που δεν κάνανε οι προγενέστεροι, οι προηγούμενοι, να φαίνεται πιο, λίγο πιο καθαρή η πόλη και πιο νοικοκυρεμένη. Όχι μόνο η πόλη, αλλά και το γύρο, τα πέριξ. Εννοείς δηλαδή πιο καθαρή. Πιο καθαρή και να κοιτάξτε να δείτε. Όταν το ακίνητο το δικό μου είναι σπίτι περιβόλη και βγαίνει στον δρόμο, ο δρόμος είναι δικός μου, μέχρι το, αυτό το σημείο να είναι καθαρό. Δεν μπορεί να περνάς μέσα στην πόλη, στη Σπάρτη, εκεί που μένω εγώ, ανανείω, απάνω στα Ευαγγελίστρια. Το ένα πεζοδρόμιο να είναι καθαρό, καθαρό και μόλις συνεχίσει το επόμενο κτίριο να είναι χορτάγια και βάτα. Δεν δικαιολογείται. Μέσα στη Σπάρτη. Δεν δικαιολογείται. Πρέπει να υποχρεώσουν τον ιδιοκτήτη κάτι να κάνει, ή αν δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, να πάρει το έργο ο Δήμος και να το καθαρίσει. Αλλά εκεί υστερούν. Εγώ στο σπίτι μου στην Αμερική, άμα μεγαλώσει το χορτάρι τόσο, πρέπει να το κόψω για να το βρω. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει εμπόδιο. Όχι μόνο αυτό. Εάν δεν το κόψει και το εγκαταλείψει, θα πέφτει και το πρόστιμο. Όχι, θα σου στείλει γράμμα αμέσως. Ακριβώς αυτό είναι. Θα σου στείλει γράμμα αμέσως. Σου στέλνει γράμμα και αν δεν το κόψει. Αν σε πέντε μέρες δεν το έχει καθαρίσει, θα στείλουμε εμείς να το καθαρίσουμε, συν τόσο επιπλέον γιατί δεν το καθάρισες. Στη Νέα Υόρκη είχα ένα κτίριο και σε κάποιο σημείο είχε ένα ράγωμα το πεζοδρόμιο, το οποίο για μένα δεν ήταν τίποτα. Τέτοια βλέπεις γεμάτο τον τόπο. Μου στέλνει ένα γράμμα και μου λέει: κύριε Κουτράκο, αυτό πρέπει να το φτιάξετε. Το συζητάμε με τον δικηγόρο μου και μου λέει: αυτό θα το φτιάξει, θέλει, δεν θέλει. Όταν θα το πουλήσει, θα το βρει μπροστά σου. Άστο έτσι. Αφού δεν βλέπει ότι είναι ζημιά. Περνάνε 5-6 μήνες, πάω εκεί πέρα και τα έχω ένα τσιμέντο κατά κάνω γύρω-γύρω. Ακριβώς. Το είχα φτιάξει. Αν το φτιάχνα εγώ, θα μου στήχιζε 3-4.000 δολάρια, 5 το περισσότερο. Στο λογαριασμό μου ήρθε 8.000 και ξέρετε που